Μισή ώρα πριν την εκπνοή της εκεχηρίας, Ισραήλ και Χαμάς αποφάσισαν την ανανέωσή της για ακόμα 5 ημέρες. Οι δύο πλευρές κατέληξαν στη συμφωνία της τελευταίας στιγμής στις διαπραγματεύσεις στο Κάιρο. Είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία του Μπαράκ Ομπάμα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, κατά την οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε παράταση της εκεχηρίας. 2 ώρες πριν τη λήξη της, το Ισραήλ υποστήριξε ότι δέχτηκε επίθεση με ρουκέτα από τη Χαμάς χωρίς να υπάρξουν θύματα. Η Παλαιστινιακή Οργάνωση διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς. Πάντως, ένα παιδί έχασε τη ζωή του όταν ρουκέτα χτύπησε το σπίτι του στην πόλη Αλ Ματαλάχ της Αιγύπτου, νότια της Ράφα.